Καταρχήν, θέλω μια πολύ γρήγορη απάντηση. Υπάρχει προβληματισμός για τα κρούσματα στην εκπαιδευτική κοινότητα του Ηρακλείου, γιατί και αυτή την ώρα που μιλάμε φαίνεται ότι καταγράφουμε νέα δεδομένα στους αριθμούς. Ναι, υπάρχει προβληματισμός. Δυστυχώς, φαίνεται αυτό που μας ανησυχούσε από την αρχή. Υπάρχει μια συμμόρφωση, μια συνεργασία των μικρών μαθητών και των εκπαιδευτικών. Δυστυχώς όμως δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο από τη μεριά των οικογενειών και των γονέων. Δηλαδή τα κρούσματα τα οποία καταγράφονται μέχρι τώρα, έχουμε 7 κρούσματα που προέρχονται από εκπαιδευτικούς. Περίπου τα μισά πιθανό να είναι φορέας μαθητής. Mm-hmm. Έχουμε 2 σχολεία τα οποία έχουν κλείσει και έχουμε και 15 περιπτώσεις που έχουμε γονείς να νοσούν και να μεταφέρεται ο κορονοϊός σε μαθητή. Άρα ουσιαστικά βλέπουμε ότι οι γονείς είναι αυτοί που πολλές φορές βοηθούν λίγο πιο ουσιαστικά, το ουσιαστικά σε εισαγωγικά, στη διασπορά του ιού μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα. Τα περισσότερα κρούσματα έτσι φαίνεται. Είναι τουλάχιστον, έχουμε μόνο 4 περιπτώσεις εκπαιδευτικών, οι οποίοι φαίνεται να είχαν νοσήσει όταν πήγαν στο σχολείο, όταν έγινε η πρόσληψή τους. Οι άλλες περιπτώσεις, έχουμε περιπτώσεις παιδιών που οι γονείς είναι κρούσματα και στη συνέχεια έχουμε και εκπαιδευτικό. Και στην περίπτωση του ενός σχολείου είχαμε μαθητή να νοσεί και στη συνέχεια εκπαιδευτικό. Πολύ γρήγορη απάντηση στο κομμάτι προβληματισμός όμως και για έναν συγκεκριμένο αριθμό γονέων που ως αρνητές της μάσκας δεν στέλνουν τα παιδιά τους στα σχολεία και σήμερα εσείς κάνετε και μία παρέμβαση ως προς αυτό το θέμα. Ναι, κοιτάξτε, δεν θα έλεγα ότι ο αριθμός είναι ιδιαίτερα ανησυχητικός, γιατί έχουμε ουσιαστικά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση να φοιτούν 22.500 μαθητές, δημοτικά νηπιαγωγεία, 22.500. Από την αρχή λοιπόν της χρονιάς έχουμε καταγράψει 75 περιστατικά αρνητών μάσκας και από αυτά τα 75 περιστατικά τα 42 ήταν σε δημοτικά, τα 33 σε νηπιαγωγεία, αλλά φαίνεται τα μισά να έχουν επιστρέψει, δηλαδή σε επικοινωνία που έχουμε σε καθημερινή βάση με τους διευθυντές, με κάποιους ειδικούς χειρισμούς. Καταρχήν τα παιδιά παίρνουν τις απουσίες τους, έτσι mm-hmm. κανονικά. Αλλά φαίνεται ότι σιγά σιγά το φαινόμενο εκτονώνεται. Οι γονείς συνειδητοποιούν ότι θα πρέπει το παιδί να φυτάει και να παρακολουθεί τα μαθήματά του. Και μέχρι τώρα περίπου οι μισοί μαθητές έχουν επιστρέψει στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αν το αναγάγουμε τώρα στο σύνολο του μαθητικού mm-hmm. πληθυσμού, οι 75 μαθητές είναι απειροελάχιστοι. Είναι μικρός αριθμός. Και ένα τελευταίο σχόλιο. Σας προβληματίζουν τα παιδικά πάρτι που λαμβάνουν χώρα τα Σαββατοκύριακα? Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχει ένας προβληματισμός. Όταν δηλαδή εμείς προσπαθούμε στο βαθμό, γιατί εντάξει, το σχολείο μιλάμε για μικρούς μαθητές, mm-hmm. αλλά μας έχουν πραγματικά εντυπωσιάσει με τη συνέπεια και τη σοβαρότητα που αντιμετωπίζουν το θέμα. Και όταν οι γονείς κάνουν τέτοιες κινήσεις και βεβαίως και οι γονείς των παιδιών που πηγαίνουν τα παιδιά σε αυτά τα παιδικά πάρτι, δείχνει μια επιπολαιότητα ή μια έλλειψη σοβαρότητας απέναντι στο γεγονός. Επίσης, βέβαια, υπάρχουν και περιστατικά τα οποία μας μεταφέρουν διευθυντές σχολείων, που ο γονέας περιμένει το μαθητή να τον παραλάβει. Ο μαθητής βγαίνει με μάσκα, αλλά ο γονέας δεν φοράει μάσκα mm-hmm. ή τη φοράει και αμέσως μετά Μάλιστα. τη βγάζει. Οπότε το μήνυμα που εκπέμπει το σχολείο είναι εντελώς σε άλλη κατεύθυνση και σε άλλη αυτό που εκπέμπει η οικογένεια. Εμείς λέμε ότι θα πρέπει το σχολείο και η οικογένεια να είναι στην ίδια κατεύθυνση. Δηλαδή να μην αναιρεί η οικογένεια αυτό που προσπαθούμε να χτίσουμε εμείς στο σχολείο. Καλώς ή κακώς, το σχολείο και η οικογένεια συγκινούν τα δοχεία. Ό,τι υπάρχει στην οικογένεια θα χτίσει στο σχολείο. Mm-hmm. Και το καλό, και θα το δούμε και στο θέμα μας απόψε, που γίνεται στο σχολείο πηγαίνει στην οικογένεια. Οπότε τροποποιούνται στάσεις και συμπεριφορές. Θα πρέπει λοιπόν να κινούμαστε κυρίως στην ίδια κατεύθυνση. Κλείνουμε την παρέθεση. Ήταν πολύ σημαντικό και θα ήταν παράληψη να μην σας ρωτήσω για ένα θέμα που απασχολεί την εκπαιδευτική κοινότητα.